Πάντω στην Κροατία τώρα γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα περί δίθεν άδικη μεταχείριση των συλληφθέντων χούλιγκαν. Μάλιστα, ο πατέρα ενό δήλωσε στην κροατική τηλεόραση πω ο γιο του του είπε στο τηλέφωνο πω δεν θα βγει ζωντανό από τη φυλακή. Ο Γιώργο Πρωτοψάλτη θα μα ενημερώσει, Γιώργο. Και η συγκεκριμένη καταγγελία είναι πρώτο θέμα σε αρκετά κροατικά μέσα ενημέρωση. Ο 21 ετών συλληφθή, ο οποίο μεταφέρθηκε στι φυλακέ Ναυπλίου μαζί με έναν ακόμα Κροάτη κατηγορούμενο, υποστήριξε στον πατέρα του ότι παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλεία που αφορούσαν τη μεταγωγή του στι συγκεκριμένε φυλακέ, με το που έφτασε, δέχθηκε απειλέ από άλλου κρατούμενου. Μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αυτού του που τον απείλησαν ω δολοφόνου τη ΑΕΚ. Μπορούμε να δούμε και το απόσπασμα με τα όσα αναφέρει ο πατέρα. Na na to, na to dume, lipon. Nazvao me je sin iz zatvora, 21 godinu star, inače smiren dečko i prvi put u životu vidio sam da je on sad dosta uznemiren i rekao je tata, gle, ja odavde živ neću izaći. Stavili su me u zatvor sa aikojim e ubojicama, tako je rekao. Čim sam došao, kaže, okružili su me, pokazivali su mi da, ono, odrezanu glavu, govori nećeš jutro dočekat, bit ćeš silovan, ubit ćemo te. I sad u tom smislu je tekao razgovor e, i rekao je molim te poduzmi sve što možeš da me nekako izoliraju.